θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ακόμα πιο ενδιαφέρουσα θα είναι και η παρουσίαση που θα κάνουμε με τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, ο οποίος είναι φιλόλογος και διευθυντής των φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ένας θεσμός ημέρες καριέρας για 20η χρονιά. Ναι, είναι 20 συναπτά χρόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτή την ιστορία, γιατί αισθανόμαστε ότι βοηθάμε κόσμο. Και επειδή πράγματι είναι πολύ σπουδαίο να σκέφτεται κανείς πως τα παιδιά δουλεύουν, προσπαθούν, διαβάζουν, αλλά πρέπει να ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού το πιστεύουμε πάρα πολύ. Υπάρχει πιστοποιημένο πλέον κέντρο στα φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου. 11 άνθρωποι, 11 συνάδελφοι που έχουν πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Και οι μαθητές, τα παιδιά το περιμένουν πώς και πώς κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τουλάχιστον για το Ηράκλειο. Είχαμε συνηθίσει εικόνες μεγάλων συνευρέσεων εκατοντάδων μαθητών και κόσμου να μας περιμένουν. Αυτή τη φορά διαδικτυακά, η πρώτη μας χρονιά που θα είναι διαδικτυακά. Και έχουμε μια σπουδαία παρόλα αυτά συνάντηση με σπουδαίους συνεργάτες. Ημέρες καριέρας, αυτό είναι το όνομα, αυτό έχουμε συνηθίσει. Θα γίνει το Σάββατο, 30 του μήνα, στις 6 το απόγευμα, διαδικτυακά. Ανοιχτή είναι η ημερίδα, ανοιχτή είναι η εκδήλωση για όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσει και η παρουσίασή μας. Να ξεκινήσει η παρουσίασή μας. Εμείς θα έχουμε συζήτηση, αλλά θα βλέπουμε κιόλας. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτή η διαδικτυακή ημερίδα που τη λέμε ημέρες καριέρας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια ημερίδα που είναι συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός. Αφορά και μικρότερες ηλικίες. Θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα. Εύκολη πρόσβαση για όλο τον κόσμο. Αρκεί να κάνουν like στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηράκλειο Κρήτης. Δηλαδή, κάποιος μπαίνει στον ιστότοπο του Facebook και πατάει Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου. Ηράκλειο Κρήτης. Ελληνικοί χαρακτήρες. Και στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου. Με ένα like θα ανοίξει, θα του δώσει το δικαίωμα πρόσβαση σε αυτήν την ημερίδα. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Πολύ εύκολη διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος είναι ο εισηγητής, να πούμε πριν να δούμε το θεματολόγιο. Οι εισηγητές είναι πρώτα απ' όλα ο κύριος Σπύρος Μιχαλούλης, σπουδαίος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, είναι οικονομολόγος, σύμβουλος σταδιοδρομίας από την ορειά του. Το ξέρει ο κόσμος στο Ηράκλειο, γιατί έχει έρθει πάρα πολλά χρόνια να μας κάνει αυτές τις ενημερώσεις. Και ο Δημήτρης Τσίκνας, ο οποίος θα επικεντρωθεί περισσότερο, και αυτό σύμβουλο σταδιοδρομία, θα επικεντρωθεί περισσότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχολές και επιλογές που έχουν να κάνουν με τα πανεπιστήμια και στην βιολόγος, Ελλάδα. Και βιολόγος. Εκεί ξεκινάει. Αυτή είναι η ειδικότητά του. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν είναι οι εισηγητές. Οι άνθρωποι της Orientum θεωρώ ότι μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια στο να ενημερώσουμε με έναν έγκυρο τρόπο τους μαθητές για αυτά που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο. Μπορούμε να δούμε λίγο το θεματολόγιο. Ακριβώς. Πώς θα είναι μοιρασμένη, πώς είναι η δομή αυτής της παρουσίασης. Είναι δύο τα μέρη. Είναι δύο τα μέρη, σωστά. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο μέρος που θα έλεγε κανείς ότι έχει να κάνει περισσότερο με στοχοθεσία, με λογική μελέτης, νοοτροπία επιτυχίας. Αυτά είναι πράγματα που αφορούν και μικρότερους μαθητές. Γιατί μπορεί κάποιος να ρωτιέται, αφού θα πούμε για πανεπιστήμια, μάλλον τους μικρούς δεν τους αφορά η κουβέντα. Ναι, στο πρώτο μέρος έχει να κάνει με λογική μελέτης, τρόπους μελέτης, τεχνικές, οργάνωση προγράμματος. Ακριβώς. Και η λογική και η νοοτροπία για να πετύχει ένας μαθητής. Αυτά είναι πράγματα που τα κουβεντιάζουμε πάρα πολύ νωρίς. Και προφανώς αφορά και μαθητές μικρότερης ηλικίας. Δηλαδή, όσο πιο νωρίς λυθούν αυτές οι απορίες και στους ίδιους τους γονείς, έτσι δεν είναι? Θέλουμε τους γονείς. Θέλουμε τους γονείς δίπλα. Δίπλα, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή και πιο γρήγορα έτσι στην πράξη. Τους γονείς τους θέλουμε, τους θέλουμε και σε αυτές τις ενημερώσεις. Συνηθίζουμε να λέμε ότι θέλουμε την άποψη των γονέων. Προφανώς, ένα παιδί, ένας μαθητής, δέχεται τις επιρροές του οικογενειακού του περιβάλλοντος, αλλά θέλουμε οι γονείς να είναι ενήμεροι. Να έχουν άποψη αφού ενημερωθούν. Και να στέκονται διακριτικά, έτσι λέμε, δίπλα στα παιδιά τους. Διακριτικά. Είναι λέξη κλειδί, αυτό είναι. Διακριτικά. Αυτό είναι λέξη κλειδί. Δεν πάμε να αγχώσουμε τα παιδιά σε καμία περίπτωση. Και ούτε να επιβάλλουμε δρόμο. Όχι. Και ούτε να επιβάλλουμε γνώμη. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το πρώτο μέρος είναι πιο πολύ για να κινητοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει, να μιλήσει για τρόπους οργάνωσης, προκειμένου ένα παιδί, ένας μαθητής, να τα καταφέρει.
Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος, μπορούμε να το δούμε. Βέβαια. Είναι λίγο πιο πρακτικό, αφορά δομή εκπαίδευσης και αφορά και παρουσίαση πανεπιστημίων. Λοιπόν, εδώ σημειώνουμε σοβαρά πράγματα που έχουν αλλάξει στο γυμνάσιο, στα εξεταζόμενα μαθήματα, στις προϋποθέσεις προαγωγής, έχουν γίνει λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, στην πρώτη λυκείου που μπαίνει η Τράπεζα Θεμάτων, που μάλλον μπαίνουμε σε μια λογική μοριοδότησης των τάξεων του λυκείου για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Τις αλλαγές λοιπόν αυτές και σίγουρα μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με την ενημέρωση σε σχέση με τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, μας έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε ότι υπάρχει μια τεράστια ανάγκη ενημέρωσης, καθώς αν άνοιξε κανείς το μηχανογραφικό, οι επιλογές είναι εκατοντάδες. Και τα παιδιά γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα και για τις σπουδές και για τα μαθήματα που κάνουν στο πανεπιστήμιο, τις κατευθύνσεις, τα μεταπτυχιακά, τη σχέση που έχουν με την αγορά εργασίας. Είναι αυτά τα οποία δεν γνωρίζουν και ξέρουν. Η λάθος κίνηση σου είναι και μοιραία για την πορεία της αδειοδρομίας. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα παιδί δεν είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει τέτοιου είδους πληροφορίες και εμείς είμαστε δίπλα προκειμένου να αποφύγουμε λάθη, τα οποία μπορεί όντως να είναι πολύ κρίσιμα για την υπόλοιπη ζωή. Και νωρίς. Εκεί έγκαιρα. Γιατί αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή θα κάνουν το μηχανογραφικό τους. Οπότε οι επιλογές είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι που η συμβολή των ειδικών, όπως του Σπύρου Μιχαλού, είναι πάρα πολύ σπουδαία, να μας πούν πράγματα που έχουν να κάνουν με έξυπνες επιλογές, ναι, να μας πούν πράγματα που έχουν να κάνουν με επαγγελματικά δικαιώματα και όχι αυτά τα προφανή, τα ολίγα και τα θόλα που συνήθως ξέρουν οι μαθητές ή τα ξεπερασμένα που ξέρουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα και εκεί θέλουμε πραγματικά τη γνώμη των ειδικών. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ενημέρωση. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του Σαββάτου. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει λοιπόν Σάββατο απόγευμα. Εύκολο για όλο τον κόσμο, στη σελίδα μας στο Facebook. Ένα like και μπαίνει like και παρακολουθεί και συμμετέχει στη διαδικασία. Ακριβώς. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί κανονικά είναι το πρώτο βήμα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό που κάνουμε στα παιδιά. Ναι. Αυτό που θα συμβεί την Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, την Κυριακή εμείς το λέμε, όχι στα ελληνικά, testing day. Λοιπόν, αυτή είναι μια υπόθεση που λέει ότι οι μαθητές πρώτης λυκείου περνούν ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, που είναι ένα καταπληκτικό ψυχομετρικό εργαλείο, για να βρούμε τι ταιριάζει στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Δηλαδή, να προτείνουμε επιλογές σπουδών, ναι, οι οποίες έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του καθένα. Με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις, δίνουμε το δικαίωμα και σε μαθητές που δεν φοιτούν στα φροντιστήρια που κάνουν σας να μετέχουν σε αυτή την ιστορία, να μετέχουν σε αυτό το τεστ και να τους δώσουμε με συμβουλευτική τα αποτελέσματα του τεστ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι ακόμα λίγοι κωδικοί δωρεάν και μπορεί οποιοδήποτε είναι μαθητής πρώτης λυκείου της πόλης του Ηρακλείου να κάνει μια επικοινωνία και να δηλώσει τη συμμετοχή του. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και η επόμενη κάρτα, βέβαια. Αυτό λοιπόν, ναι, να δούμε την επόμενη κάρτα. Βέβαια. Είναι αυτό που ουσιαστικά αυτό που είπαμε. Σκιαγραφίσαμε και είπαμε. Ναι. Είναι λοιπόν αυτό το δικαίωμα σε κόσμο που είναι πρώτοι λυκείου μαθητές από το Ηράκλειο να δηλώνουν συμμετοχή. Υπάρχει ακόμα μια διαθεσιμότητα σε αυτήν την ιστορία. Θέλω λίγο, στο λίγο χρόνο που έχω, ετοιμάσαμε κάποιες κάρτες για να δείξουμε, βέβαια, τι είναι αυτό. Ο πολλής κόσμος δεν ξέρει τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι ένα εργαλείο ψυχομετρικό που ουσιαστικά ανοιχνεύει πολλά στοιχεία προσωπικότητας. Ακριβώς. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα. Έτσι, ναι. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Ποια κλίμακα. Λοιπόν, αυτή είναι μια κλίμακα Ρίαση και ένα πολύ, ναι, γνωστό μοντέλο ψυχομετρικό, το οποίο ανοιχνεύει αυτά τα 6 πολύ βασικά στοιχεία προσωπικότητας, πάνω στα οποία ουσιαστικά στηρίζεται η έρευνα για να καταλήξει το τεστ να μας προτείνει πράγματα. Για τη συγκεκριμένη, ας πούμε, περίπτωση, εδώ βλέπουμε ότι ο μαθητής συγκεκριμένος έχει ένα πολύ δυνατό κοινωνικό στοιχείο στο 95%. Και ένα ερευνητικό στο 91%. Κοινωνικό σημαίνει ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο, για ένα παιδί, γιατί περιγράφουμε στοιχεία προσωπικότητας που δεν αλλάζουν. Είναι βασικά, ναι, στοιχεία προσωπικότητας. Λοιπόν, εδώ περιγράφουμε ένα 16χρονο πρώτης λυκείου μαθητή, ο οποίος έχει αυτό το δυνατό κοινωνικό στοιχείο. Είναι ένας άνθρωπος διαθέσιμος για τους άλλους. Ένας άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει, να συμπαραστέκεται, να λύνει προβλήματα. Έχει δυνατή την ενσυναίσθηση, να μπαίνει στη θέση του άλλου.
Και συγχρόνως έχει εκείνο το ερευνητικό. Αγαπάει τις επιστήμες που έχουν κομμάτι έρευνας μέσα. Αγαπάει να λειτουργεί αναλυτικά το μυαλό του. Αγαπάει αυτές τις επιστήμες. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν άνθρωπο που θέλει να στέκεται δίπλα στον συνάνθρωπο και συγχρόνως αγαπάει ένα κομμάτι των θετικών επιστημών που έχω έρευνα. Χονδρικά αυτά είναι στοιχεία προσωπικότητας. Μάλιστα. Γι' αυτόν εδώ τον άνθρωπο λοιπόν το τεστ τι μας προτείνει. Για πάμε στην επόμενη κάρτα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Γι' αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο μας προτείνει, βλέπετε εδώ σε προτεραιότητα, σπουδές ζωής, σπουδές υγείας. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος. Σε ποσοστά 95%. Έτσι. Αν βρεθεί στον χώρο της υγείας θα τα καταφέρει εξαιρετικά. Ακριβώς γιατί. Γιατί έχει το κοινωνικό στοιχείο να προσφέρει στον άνθρωπο και υπάρχει μεγάλο πεδίο έρευνας στις σπουδές υγείας. Πολύ σπουδαίο. Όμως το τεστ καταλήγει να προτείνει συγκεκριμένες σχολές. Μάλιστα, δηλαδή, προτείνει να σχολές. Για να πάμε να δούμε. Αυτός λοιπόν ο μαθητής του προτείνεται από το τεστ να σπουδάσει αυτά εδώ τα συγκεκριμένα. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε τμήματα πανεπιστημιακά συγκεκριμένα σε προτεραιότητα. Βλέπετε τάξη 1. Ναι. Και λέει τούτος ο άνθρωπος θα τα κατάφερνε εξαιρετικά γιατί του ταιριάζει να κάνει σπουδές φαρμακευτικής, να κάνει σπουδές διατροφής, να κάνει σπουδές αν προχωρήσετε. Αυτά που σχετίζονται με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Βέβαια. Να πάμε παρακάτω. Να προχωρήσει η κάρτα. Σπουδές λοιπόν που έχουν να κάνουν με αυτά τα βασικά του χαρακτηριστικά. Διατροφές, διαιτολογίες, βιολογίες, εδώ έχει δημόσια υγεία, βιοιατρικές, λογοθεραπεία. Βέβαια. Τι περιγράφουμε λοιπόν. Περιγράφουμε αυτά που ταιριάζουν στο συγκεκριμένο υποψήφιο. Βιοτεχνολογίες, πράγματα που έχουν να κάνουν με το χώρο αυτόν τον ερευνητικό. Θα πω ότι μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρηστικό. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι όταν. Είναι βήμα-βήμα. Είναι βήμα-βήμα. Σωστά. Ακριβώς και φτάνει σε τόσο συγκεκριμένη πρόταση. Ναι. Σκεφτείτε τώρα ότι το επόμενο βήμα είναι να καλέσεις τον μαθητή με τον γονιό του και να σχολιάσετε αυτά τα αποτελέσματα. Βλέπετε εδώ, είναι τα επιστημονικά πεδία, άρα ποιο επιστημονικό πεδίο να επιλέξει το παιδί για να βρει αυτές τις επιλογές, αυτές τις σχολές και τελικά να σπουδάσει αυτό που του ταιριάζει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι το επόμενο βήμα είναι να καλέσουμε τον γονιό, να καλέσουμε τον μαθητή, να καθίσει ένα σύμβουλος που έχει την πιστοποίηση και να μιλήσουν αναλυτικά για αυτά τα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αισθανόμαστε ότι πραγματικά βρίσκει νόημα και το βλέπουμε και στα παιδιά. Βρίσκει νόημα η δουλειά τους, η προσπάθειά τους. Μάλιστα, θα δούμε και την τελευταία είναι κάρτα και σπουδαία. Να συνοψίσουμε, βέβαια. Να συνοψίσουμε, ναι. Σάββατο. Λοιπόν, το Σάββατο το απόγευμα στο Facebook, φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου, θα ενημερώσει ο Σπύρος Μιχαλούλης και θα πει πράγματα που έχουν να κάνουν με οργάνωση μελέτης, με στοχοθεσίες, αλλά και με σπουδές ελληνικά πανεπιστήμια. Και την επόμενη μέρα, Κυριακή, 12 η ώρα. Για εκείνους που έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα είναι η διαδικασία διεξαγωγής, ηλεκτρονικής διεξαγωγής του τεστ. Ξαναλέω, υπάρχουν κάποιοι διαθέσιμοι κωδικοί. Αρκεί κάποιος να είναι πρώτης λυκείου μαθητής του Ηρακλείου, να κάνει μια επικοινωνία με τα φροντιστήρια που κάνουν σας, να δηλώσει συμμετοχή για να μπει σε αυτήν την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ ξεχωρίζω βέβαια για 20 χρόνια να είναι αυτός ο θεσμός. Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο, κύριε Μαυράκη. Ισχύει αυτό. Όταν ξεκινήσαμε το 2001 και φέρναμε συμβούλους και κάναμε μερίδες, ήταν λίγο περίεργο. Μας κοιτάζανε λίγο περίεργα, ομολογουμένως. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή. Όντως ήταν μια. Ναι, νομίζω ότι το πιστέψαν από την αρχή. Είναι λίγο εκπαιδευτική, πώς να πω, φιλοσοφία, κάπως έτσι. Να το ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή. Πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο για ένα μαθητή να διαβάζει και να γνωρίζει για ποιο λόγο διαβάζει και να είναι ασφαλής με αυτό που ονειρεύεται. Κάπως έτσι θα το συμπίκνωνα δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να έχει ανθρώπους σαν και εσάς από πίσω, βέβαια. Να είμαστε δίπλα. Καλά τα προγράμματα και οι πλατφόρμες, αλλά υπάρχουν και οι εμπνευστές και οι άνθρωποι που λίγο το κυνηγούν δίπλα. Συνέχεια και δεν το αφήνουν. Ναι, έτσι είναι. Υποκειμενική άποψη. Κάπως έτσι μου το επιτρέπετε. Ναι. Και τώρα μάλιστα νομίζω ένα παραπάνω. Νομίζω ότι επειδή είναι δύσκολες ημέρες, τα παιδιά είναι κουρασμένα, δυσκολεύονται όλοι μας. Υπάρχει αυτή η μεγάλη ανάγκη να είναι δίπλα ο δάσκαλος στο μαθητή. Και με τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, τα όποια προβλήματα έχουν καταγραφεί στη δημόσια παιδεία. Εντάξει. Είμαστε δίπλα. Θέλουμε να πάνε τα πράγματα όσο πιο ομαλά γίνεται, γιατί είναι δύσκολες οι μέρες. Κύριε Μαυράκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.